Ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Πρόεδρε. Ο κύριος Καραμαλής έχει διαπράξει ένα τόπιμα, ένα έσχος κατά την διάρκεια της πρώτης τοποθέτησης, διότι είπε κατά λέξη ότι, επιτρέψτε μου, απευθυνόμενο στο ΣΥΡΙΖΑ, ότι καμιά φορά, λέει, η άρνηση της πραγματικότητας έχει και ιατρικές αιτίες. Θα έλεγα ότι αναμένουμε τη συγγνώμη του, αλλά αυτό προϋποθέτει πολιτική γενναιότητα. Ζητάμε όμως κάποιος να του εξηγήσει ότι πρέπει να παρέμβει για να σβηστεί αυτό από τα πρακτικά. Εάν δεν το κάνει μέχρι το πέρας της συνεδρίασης, νομίζω ότι το λόγο έχει το Προεδρείο της Βουλής και η Επιτροπή Διοντολογίας. Και το λέω όσο πιο ήρεμα γίνεται. Δεν πρέπει να επιτρέπεται τέτοιο επίπεδο διαλόγου εδώ μέσα. Υπάρχει περιθώριο αντιπαράθεσης και σφοδρή σύγκρουση, αλλά τέτοια προσβολή δεν ξέρω σε ποια ομάδα συμπολιτών μας και τι είχε στο μυαλό του όταν αποκάλεσε την αξιωματική αντιπολίτευση αρρώστους. Νομίζω θα δοθεί ένα περιθώριο να το θεωρήσουμε όλοι ένα απλό γλωσσικό λύστημα, να σβηστεί από τα πρακτικά και να πάμε παρακάτω. Πριν από λίγο στο βήμα ήταν ο κύριος Ζησιμόπουλος εκ μέρους της Νέας Δημοκρατίας και μίλησε για το θέμα του διαγωνισμού του ΟΠΕΚΑ. Δεν χρειάζεται να κουράζεστε. Έχουμε καταθέσει μία τροπολογία η οποία λύνει το πρόβλημα και δίνει επέκταση σε μία σύμβαση την οποία υπογράψατε εσείς. Ήρθατε και αλλάξατε ένα θεμελιώδη όρο, ο οποίος κατά το ελεγκτικό συνέδριο πέταγε έξω μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις και το ελεγκτικό συνέδριο έβαλε φρένο. Είναι τα πράγματα. Το ξέρω τι είπατε, κύριε Ζησιμόπουλο. Απλά επειδή εσείς κάνατε μία προσπάθεια. Συγγνώμη, κύριε Ζησιμόπουλο. Εσείς κάνατε μία προσπάθεια να διατυπώσετε μία εναλλακτική πρόταση και λέω προς την κυβέρνηση την οποία στηρίζετε δια της ψήφου σας ότι τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά. Επεκτείνατε τη σύμβαση την οποία έχετε ήδη εσείς εκτελέσει. Νομίζω ότι είναι κάτι λογικό και θα έπρεπε να το δείτε με πάρα πολύ περίσκεψη. Τώρα άκουσα και τον κύριο Πλεύρη με μία έπαρση η οποία, επιτρέψτε μου να πω, ότι δεν ταιριάζει με τις εξελίξεις να έρχεται εδώ και να εγκαλεί την αξιωματική αντιπολίτευση για το αν έχει προτάσεις. Και να λέει κιόλας, επειδή για άλλη μια φορά σας στείναμε το χέρι συνεννόησης, ότι προσβάλαμε εμείς τους επιστήμονες. Μάλιστα, για να το δούμε. Εισηγήθηκαν οι επιστήμονες να μην υπάρχει κανένας έλεγχος στις εκκλησίες? Απλή ερώτηση. Ή αυτή η πρόταση εμπίπτυσε αυτό που ο κύριος Γεωργιάδης και ο κύριος Μητσοτάκης έχει πει, ότι οι αποφάσεις είναι πολιτικές? Ποιος προσβάλλει τους επιστήμονες? Θα καταθέσουμε σχετική τροπολογία, η οποία προβλέπει και απαιτεί να υπάρχει τεστ και για την πρόσβαση στους χώρους λατρείας. Δεν μπορεί, όπως πολύ σωστά είπε ο Αλέξης ο Τσίπρας, όλη η Ελλάδα να μετράει νεκρούς με αγωνία και η Νέα Δημοκρατία να μετράει ψήφους. Ήτανε απολύτως ατέριαστο και το ύφος και η ένταση με την οποία ο κύριος Πλεύρης απευθύνθηκε και στον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης και στην αξιωματική αντιπολίτευση συνολικά. Δεν νομίζω ότι περιποιεί τιμή. Λίγη περίσκεψη δεν βλάπτει και στοιχειωδώς λίγο σεβασμός και στην επιστημονική κοινότητα. Εγώ θα ήθελα να το ακούσω αυτό. Δηλαδή μαζεύτηκαν οι επιστήμονες και είπανε δεν θα ζητάμε τεστ στα φαρμακεία, στα σούπερ μάρκετ και στις εκκλησίες. Είχατε τέτοια εισήγηση από την Επιστημονική Επιτροπή? Διότι αυτά ανακοινώσατε. Και έρχεστε εδώ και λέτε ότι εμείς προσβάλλουμε την επιστημονική κοινότητα? Το ΕΣΥ καταραίει με δική σας ευθύνη και στο πρόσωπο του γιατρού του νοσοκομείου της Λάρισας αποτυπώθηκε ακριβώς αυτή η κατάρρευση, η οποία είναι κατάρρευση και υποδομής και ανθρώπινων πόρων. Και αυτές είναι συγκλονιστικές εικόνες, οι οποίες θα έπρεπε να σας κάνουμε πραγματικά να σκέφτεστε και προσωπικά θα περίμενα και από επιστήμονες οι οποίοι από την πρώτη στιγμή έχουν αναλάβει και το δύσκολο πεδίο της εκπροσώπησης της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Υγείας, αυτόν τον καιρό να μιλήσουν και να πούνε τι πήγε στραβά. Δεν πάνε καλά τα πράγματα, εκτός αν είναι κανένας έτοιμος εδώ να πανηγυρίσει. Να μας πει ότι τα καταφέραμε πάλι. Ότι
Το τελευταίο μίλι τελείωσε. Μας έλεγε το Φεβρουάριο-Μάρτιο ο κύριος Μητσοτάκης. Δεν τελείωσε το τελευταίο μίλι. Άρα και η επιστημονική κοινότητα έχει την ευθύνη εξηγήσεων απέναντι στον ελληνικό λαό. Συζητάμε σήμερα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, και θα είμαι σύντομος όσο μπορώ, ένα νομοσχέδιο το οποίο δεν λύνει κανένα πρόβλημα. Χρειάζεται 20 υπουργικές αποφάσεις και ένα προεδρικό διάταγμα για να εφαρμοστεί. Τεράστιος όγκος δευτερογενούς νομοθεσίας. Η κυβέρνηση έχει καθίσει πάνω στο γεγονός ότι θεσμοθετεί τη δυνατότητα διπλώματος στα 17. Εντάξει, σε αυτό μαζί σας είμαστε. Αναρωτηθείτε αν είναι μαζί σας και οι νέοι, που όταν εμείς φέραμε τη ρύθμιση για ψήφο στα 17, ο κύριος Μητσοτάκης από αυτό εδώ το βήμα έλεγε ότι αυτά τα κάνουν οι δικτατορίες. Σε άλλη μία έτσι κορύφωση της αντιπολιτευτικής τακτικής, για την οποία φαντάζομαι ότι θα έχει μετανιώσει, εκτός και αν έτσι 2,5 χρόνια τώρα δεν σκεφτήκατε να αλλάξετε αυτή την δικτατορικού τύπου ρύθμιση και την εφαρμόζετε ως έχει. Άρα τα πυροτεχνήματα νομίζω ότι δεν κρύβουν και δεν διορθώνουν τις γνωστές παθογένειες. Υπήρξε και ένα παιχνίδι με το Μητρώο Εξεταστών. Άνοιξε παράθυρο συμμετοχής ιδιωτών εκεί. Ευτυχώς το πήρατε πίσω και είναι σωστό. Και βεβαίως δημιουργείται άλλο ένα αστυνομικό σώμα, το οποίο λέγεται Αστυνομικό Σώμα Εξετάσεων Οδήγησης. Δεν ξέρω άλλη ευρωπαϊκή χώρα εκτός από τη Βουλγαρία, όπου οι ένστολοι αναλαμβάνουν τις εξετάσεις οδήγησης. Νομίζω ότι και αυτό πρέπει να το σκεφτείτε ξανά. Πολλή συζήτηση έχει γίνει και για τη δική μας ρύθμιση σε σχέση με το βίντεο. Με το οπτικοακουστικό υλικό, το οποίο στην δική μας περίπτωση μεταφέρονταν αυτόματα στο Υπουργείο. Τώρα εδώ αποσπάται μια ειδική κάρτα μνήμης και διερωτώμεθα αν αυτό είναι εχέγγυο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Χώρια που οι εξεταστές θα πρέπει να έχουν φοιτήσει και στις σχολές σκηνοθεσίας. Βάλε την κάμερα, στήστε καλά, πάρε πλάνο, να φαίνεται ο εξεταστής, να φαίνεται ο εξεταζόμενος, να φαίνεται ο συμπλέκτης, να φαίνεται τον γκάζι, να κρύβονται τα προσωπικά δεδομένα των περαστικών. Και μόλις τελειώσει, ξαναστήσει την κάμερα με όλες αυτές τις προϋποθέσεις. Και βεβαίως σε μία περίοδο έτσι, ακρίβειας, βλέπουμε ότι αυξάνεται και το κόμιστρο. Ευτυχώς υπαναχωρήσατε στην πρόθεσή σας να πάτε στα 69 έτη για το όριο ηλικίας των οδηγών λεωφορείων. Και βεβαίως εδώ πέρα ο κύριος Καρμαλής δεν είναι στην αίθουσα, αλλά τα έχει κάνει μαντάρια για να μην πω μανιτάρια. Και μακάρι τα μανιτάρια να ήταν το πρόβλημα μόνο. Θα ευθυμούσαμε λίγο, θα λέγαμε ότι μπήκαμε σε ένα βαγόνι με τον Χρήστο τον Γιαννούλη, το οποίο περίμενε να επισκευαστεί για να ξεκινήσει να πηγαίνει Θεσσαλονίκη Δράμα. Και έχουν φυτρώσει μανιτάρια. Κανονικά μανιτάρια. Πόσο καιρό αυτό το πράγμα ήταν ασυντήρητο? Πόσο καιρό είχε να μπει άνθρωπος εκεί και να κοιτάξει εάν είναι σε θέση να εξυπηρετήσει? Ήταν στο μηχανοστάσιο έτοιμο για να μπει στα δρομολόγια. Γιατί υπάρχουν συνέχεια προβλήματα στους ορμούς. Σήμερα το πρωί το Θεσσαλονίκη Δράμα καθυστέρησε μια μισή ώρα. Ο τρίτος ορμός στη σειρά ήταν έτοιμος να εκτελέσει δρομολόγιο. Οι δύο πρώτοι που δοκιμάστηκαν δεν τα καταφέρανε να ξεκινήσουν. Προχθές μισή ώρα καθυστέρησε. Και θέλω να το πω επίσης πάρα πολύ καθαρά και ήρεμα. Τρομοκρατία απέναντι στους εργαζόμενους δεν θα επιτρέψουμε. Μπορείτε να κατηγορήσετε εμένα και τον κύριο Γιαννούλη, αν θέλετε, που μπήκαμε και είδαμε η διεισόμαση αυτή την εγκατάλειψη, αλλά οι άλλες πρακτικές νομίζω περιτεύουν. Είναι εκ του περισσού, μην τις δοκιμάζετε, δεν θα δουλέψουν και όποιος επιμείνει θα πληρώσει τίμημα, διότι και αυτός που νομίζει ότι μπορεί να ασκεί τρομοκρατία μπορεί να βγει και στη σέντρα. Το λέω επίσης πάρα πολύ απλά. Αυτή είναι η πολιτεία σας στους σιδηροδρόμους. Οι Ξάνθη και οι Κομωτινοί δεν έχουν δει τρένο για 2 χρόνια. Η Πελοπόννησος Γιόκ πάει μέχρι το Κιάτο. Και ερχόμαστε εδώ και πανηγυρίζουμε για το έτος των σιδηροδρόμων. Το οποίο έτος των σιδηροδρόμων τι ακριβώς αφορά? Τις δικές σας μόνο εξαγγελίες? Αυτά να ξέρετε και να γνωρίζετε ότι δεν θα μείνουν έτσι με την προοδευτική διακυβέρνηση, η οποία μετά τις επόμενες εκλογές θα αναλάβει τις τύχες της χώρας και θα στηρίξει ένα μέσο το οποίο είναι φιλικό προς το περιβάλλον και τον πολίτη. Ο κύριος Καραμαλής βέβαια, δεν μπορώ να πω, έχει μεριμνήσει για τη Βόρεια Ελλάδα και έχει βάλει ένα τρένο για τις Σέρες και ένα τρένο να επιστρέφει.
είναι και αυτό ενδεικτικό για το πώς αντιλαμβάνεται την ευθύνη του απέναντι στους πολίτες της Βόρειας Ελλάδας συνολικά. Επιτρέψτε μου στα δύο λεπτά που απομένουν να κάνω μία αναφορά και στα αντιπλημμυρικά έργα. Είχαμε πριν από κάποιες μέρες γεγονότα τα οποία ήταν αποκαρδιωτικά. Το λεωφορείο το οποίο έμεινε στο Φάληρο και κόντεψε να βυθιστεί. Ευτυχώς δεν είχαμε θύματα. Έχουμε ένα τεράστιο αντιπλημμυρικό έργο το οποίο ξεκίνησε η Περιφερειακή Διοίκηση της Δούρου και το οποίο πάγωσε από το 2019 και μετά, και εδώ είναι υπόλογη η Περιφέρεια Αττικής. Δεν είναι εδώ βεβαίως ο κύριος Καραμαλής, αλλά εγώ θα ήθελα να μάθω τι γίνεται και με το άλλο αντιπλημμυρικό στο Μοσχάτο, το οποίο παρόλες τις εισηγήσεις των υπηρεσιακών ήρθε ο εργολάβος και κατέθεσε τα παραπονά του. Οι εισηγήσεις των υπηρεσιακών ήταν να μην γίνουν αποδεκτές θέσεις του και τελικά γίνανε αποδεκτές. Έχουμε καταθέσει ερώτηση. 32 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία περιμένουμε ερώτηση πριν την επόμενη νεροποντή. Διότι από την στιγμή που το Υπουργείο είπε ότι αυτοδίκαια λύνεται η εργολαβία, δεν έχει γίνει τίποτα. Δεν έχετε ούτε απευθυνθεί στους επιλαχώντες του προηγούμενου διαγωνισμού, ούτε τον έχετε παραπροκηρύξει. Και αυτές νομίζω οι αδράνειες. Είναι αδράνειες τις οποίες δεν πρέπει να βλέπουμε. Θα θέλαμε να δούμε στην Καρδίτσα τα έργα με τη μεγάλη εργολαβία των 140 εκατομμυρίων ευρώ να προχωρούν. Δεν βλέπουμε πολύ μεγάλη κινητικότητα. Θα θέλαμε στην Εύβοια και στη Βόρεια Αττική να δούμε τα στοιχειώδη πρώτα έργα να εκτελούνται. Ούτε αυτό το βλέπουμε. Και βεβαίως έχουμε μια γενική καθυστέρηση και στα μεγάλα έργα υποδομών, μεγαλοστομίες πάλι για τον πατρόν πύργου. Δεν καταλαβαίνω αν έχετε τόσο έτσι μια μεγάλη επιτυχία καταγάγει, γιατί δεν μας φέρνει την αλληλογραφία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Την έχουμε ζητήσει εδώ και μήνες. Ξανά και ξανά. Και έχουμε εξαγγελίες. Α, τα καταφέραμε. Ξανά τα καταφέραμε. Τίποτα δεν έχει γίνει. Απλώς επαναλαμβάνετε εσείς ότι τα καταφέρατε. Και προσβάλλετε και την αντιπολίτευση, η οποία δια του κοινοβουλευτικού ελέγχου προσπαθεί να βγάλει άκρη. Τέλος, υπάρχει μείζον ζήτημα με την έμεση ιδιωτικοποίηση των υδάτων. Προχωρείτε σε ιδιωτικοποίηση των υπηρεσιών συντήρησης στην ΕΙΔΑΠ και εδώ πέρα φαίνεται ότι δεν έχετε πάρει κανένα μάθημα από τη διεθνή εμπειρία ιδιωτικοποίησεων των μεγάλων δικτύων του νερού. Δεν είναι καιρός η δική σας πρακτική να φορτώσει στον Έλληνα πολίτη ακόμα ακριβότερες υπηρεσίες για το πόσιμο νερό. Το πόσιμο νερό είναι ανθρώπινο δικαίωμα και μια προοδευτική διακυβέρνηση ως τέτοιο θα το εξασφαλίσει. Ευχαριστώ πολύ.